Καλημερούδια, καλημερουδίνια, όμορφα και ωραία. Δευτέρα σήμερα, 20 Δεκεμβρίου. Και είμαστε έτσι μια χαρά, υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Γιατί ο Αλέξανδρος σήμερα γίνεται 2 το παιδί, το οποίο πηγαίνω έρχεται. Ναι, αγάπη μου. Ξύπνησε στις 9, είδε την κουζίνα του. Θέλω να σας πω και να σας δείξω τον τρόπο με τον οποίο κοίταζε την κουζίνα του, ήταν έτσι. Δεν το πίστευε, είχε τρελαθεί. Και από τις 9, τώρα που η ώρα είναι 12, δεν έχει ξεκολλήσει από την κουζίνα του καθόλου, καθόλου. Του αρέσει πάρα πολύ, έχει ξετρελαθεί. Και ειλικρινά σας το χρωστάω, γιατί μου το είπατε και εσείς και δύο φίλες μου μου είπαν πολύ καλά λόγια για αυτή την κουζίνα από Lidl, η οποία είναι εξαιρετική και έχει μόνο 70 ευρώ. Θα μου πεις είναι λίγα τα 70 ευρώ, θα σας πω είναι λίγα τα 70 ευρώ, γιατί έψαξα. Και είδα τι τιμές παίζουν και έχω πάθει σοκ με το πόσο ακριβές είναι οι κουζίνες. Βρήκα κουζίνες πιο μικρές από αυτή του Αλέξανδρου, η οποία έχει και 200 ευρώ. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραίο δώρο, να το γνωρίζετε, να ξέρετε. Δεν ξέρω αν αυτές τις μέρες θα ξαναβγάλουν κουζίνες λόγω των γιορτών, αλλά αν θέλετε να πάρετε κάτι στο παιδάκι σας έτσι μεγάλο να εντυπωσιαστεί, σας την προτείνω. Εδώ στα γιορτινές μας τις γονίτσες, ο Αλέξανδρος στην κουζίνα του, μια χαρά, του αρέσει πάρα πολύ. Παιδιά, σήμερα θα τα ανοίξω νωρίς τα κουτάκια, γιατί φοβάμαι ότι το βράδυ δεν θα προλάβω να σας πω πολλά και να σας δείξω και πολλά. Και ανοίγουμε το νούμερο 21. Πω πω, τι μείνανε. 22, 23, τρία κουτάκια μείνανε. Τρία κουτάκια και πόσες, 4 μέρες για το vlog μας. Πάει και αυτό το vlog μας, ορίστε. Είναι ένας μάγος. Εδώ τι προλάβετε να δείτε γιατί το θέλει. Και πάμε στην NYX, το νούμερο 21, όπου έχει ένα soft matte lip cream. Ορίστε. Και στο νούμερο 21 του Look Fantastic, που δόξα τω Θεώ έχει μέσα κάτι, έχει ένα... Παιδιά, έχει ένα... Θα τρελαθώ τώρα, έτσι. Έχει ένα κουτί, το οποίο δεν αντιστοιχεί στο προϊόν που βρήκα μέσα. Δεν αντιστοιχεί. Εγώ βρήκα εδώ πέρα ένα μολύβι μαύρο, αλλά το κουτί που έχει μέσα είναι ένα lip line. Ό,τι να είναι, ο Αλέξανδρος φέτος μου το έχει κάνει το κουτί του Look Fantastic. Πραγματικά μπάχαλο. Λοιπόν, και ας ανοίξω και το τσαγάκι μου, το οποίο τώρα επειδή έχω πάρει από το Θανόπουλο αυτά τα χριστουγεννιάτικα, δεν έχω πιει καθόλου από αυτά. Και πάμε στο νούμερο 21. Πού είσαι καλό μου 21? Ποτέ. Τι είναι ρε παιδιά, δεν υπάρχει, δεν μπορεί, απλά δεν βλέπω. Δεν είμαστε καλά. Κάτσε τώρα για θα τρελαθώ, 4, 23, 18, 13, 16, 9, 10, 8, 1, 17, 12, 24, 19, 7, 6, 3, 15, 22, ανάτο. Μα δεν γινόταν να μην υπάρχει το νούμερο 21. Χαίρομαι που σας αρέσει να σας γράφω τα όμορφα μηνύματα που έχει. Που σας αρέσει να σας γράφω έτσι τα ωραία τα μηνύματα που έχει μέσα το γιογκιτί. Το χθεσινό νομίζω δεν σας το έγραψα, οπότε άμα είναι σήμερα θα σας γράψω 2. Ακούς Μαρινέλη όταν κάνεις το μοντάζ, 2. Λίγο να το πω, μπας και το εμπεδώσω. Τέλος πάντων, έχω εδώ πέρα και ένα έξτρα τσαγάκι το οποίο αιωρείται και δεν μπορώ να καταλάβω αν έχει φύγει από κάπου, έχει φύγει από τη θέση του ή οτιδήποτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ωραίες γεύσεις στα γιογκιτί. Και τώρα, η ώρα είναι μία, θα καθίσουμε έτσι να φάμε το μεσημεριανό μας και μετά πρέπει να φύγω αρκετά νωρίς, αν και μου είπαν ότι η τούρτα του Αλέξανδρου θα είναι έτοιμη γύρω στις 5, αλλά πρέπει τουλάχιστον να έχω φύγει από τις 3, γιατί εκείνη την ώρα στην Εθνική Οδό γίνεται πάτα με ένα σεπατό. Οπότε, θα φύγω νωρίτερα για να είμαι τουλάχιστον εκεί 5 παρά. Ας περιμένω λίγο εκεί, παρά να αργήσω, γιατί έχουμε πει σε όσους θα έρθουν τέλος πάντων 6 ώρα να είναι εδώ, οπότε πρέπει και εγώ με κάποιον τρόπο να είμαι 6 ώρα πίσω. Αλλά δεν ξέρω και πόσο θα το καταφέρω αυτό. Τέλος πάντων, αυτά. Σας αφήνω να πάω να φάω, γιατί έχω πεθάνει από την πείνα. Έφεγα πρωινό πάρα πολύ νωρίς σήμερα. Και τώρα το στομάχι μου έχει αρχίσει και διαμαρτύρεται. Δείτε την Πάρνηθα. Τώρα βλέπω ένα μικρό κομμάτι μόνο της Πάρνηθας, αλλά είναι όλοι χιονισμένοι. Και εγώ δεν έχω προλάβει να πάω και θα ήθελα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν καταφέρω ίσως αύριο.
Αν και αύριο θέλω να φτιάξω τα νύχια μου. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, πάντως είναι πανέμορφα και υπέροχα. Το αγαπώ το χιονάκι, το ζηλεύω. Θα ήθελα να είμαι στο χιονάκι αυτές τις μέρες, αλλά δεν μπορώ. Αχ, αλλά μόνο που το κοιτάζω από μακριά, δεν ξέρω, μου φτιάχνει πάρα πολύ τη διάθεση. Δεν μου έλειψε η κίνηση της Εθνικής Οδού καθόλου, καθόλου όμως. Λοιπόν, δεν ξέρω τι βλέπετε, τώρα τι πλάνα μου πρέπει να είναι θεοκαμένα. Μόλις τώρα συνέβη κάτι απίστευτο. Έχουν κλείσει τη Λέα στην Εθνική Οδό, όλα τα αυτοκίνητα, την έχουν πραγματικά κολλήσει. Ήρθε ένα περιπολικό από πίσω, τους κόρναρε, τους σιρήνες και τέτοια μπήκανε στη λωρίδα, τη δικιά μας, γιατί εγώ κάθομαι δεξιά. Και παρόλα που πέρασε το περιπολικό και το είδαμε όλοι, ήρθαν από πίσω άλλα αυτοκίνητα στη Λέα και ακολουθούσαν το περιπολικό. Δηλαδή κάπου... Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν φοβάται ο κόσμος. Ούτε για κλήσεις, ούτε φοβούνται ότι μπορεί όντως κάποιος να χρειαστεί τη Λέα και να μην μπορέσει να φτάσει γρήγορα εκεί πέρα που πρέπει. Μακάρι να μην βρεθούν ποτέ οι άνθρωποι σε αυτή τη θέση, αλλά καλό είναι να μην γίνεται άσκοπη χρήση της Λέας. Τέλος πάντων, δεν είμαι εδώ για να κάνω ηθικό δίδαγμα σε κανέναν. Απλά μου έκανε τρομερή εντύπωση που πέρασε το περιπολικό με σιρήνες, κόρνες και αυτά. Και από πίσω τους ακολουθούσαν αυτοκίνητα. Λες και τους άνοιγε το δρόμο και το βρήκαν ευκαιρία. Ότι άμα σε ανοίγει τη Λέα, ωραία, πάμε. Μπορώ να το καταλάβω. Τέλος πάντων, κατευθύνομαι προς το ζαχαροπλαστείο να πάω να πάρω την τούρτα του Αλέξανδρου. Και θέλω να σας πω ότι τελικά δεν θα είμαστε πάρα πολλά άτομα. Η μία μου η αδερφή δεν θα τα καταφέρει, η άλλη μου η αδερφή ίσως και εκείνη να μην τα καταφέρει. Θα είναι σίγουρα οι παππούδες και η νονά μας δεν μπορεί να έρθει. Εντάξει, είναι πάρα πολύ λογικό και λόγω της κατάστασης τώρα, αλλά είναι πάρα πολύ λογικό και με το ότι είναι Δευτέρα. Και τέλος πάντων, ενώ επειδή είδα ότι είναι Δευτέρα, είχα στο μυαλό μου να το κάνω το Σαββατοκύριακο μετά τα γενέθλιά του. Συνειδητοποίησα ότι είναι Χριστούγεννα. Είναι ανήμερα Σάββατο και 26 του μήνα είναι Κυριακή. Οπότε επειδή πάλι θα είμαστε έτσι σκορπισμένοι, ο ένας θα κάνει με τα πεθερικά του Χριστούγεννο, ο άλλος με φίλους, έτσι τον Νατάλο. Και επειδή είναι δύσκολο τώρα να καλέσει κάποιον σε γενέθλια την ημέρα των Χριστούγεννων, είπα να το κάνω την ημέρα των γενεθλίων του, τέλος πάντων. Αλλά δεν πειράζει. Μακάρι να είμαστε καλά και του χρόνου να μπορούμε να έχουμε και περισσότερα παιδάκια και περισσότερο κόσμο στο σπίτι μας. Δεν πειράζει. Την πήρα την τουρτίτσα και πέρα από την τουρτίτσα πήρα τα πιο τέλεια τσουρέκια παιδιά στην Αττική, τα κάνει ο Σταμάτης, και πήρα και κουρεμπιέδες και μελομακαρονάκια, γιατί δεν έχω ξηρωθεί ακόμα να φτιάξω και φοβάμαι ότι δεν θα προλάβω, οπότε πήρα να έχω για σιγουριά και φύγαμε να πάμε σπίτι να ετοιμαστούμε για να σβήσουμε τα δύο μας κεράκια. Δεν με νοιάζει που έχω κολλήσει, που είμαι κολλημένη στο γύρνα. Στην άνοδο δηλαδή της Εθνικής Οδού καθόλου. Έχω την πιο ωραία θέα, την Πάρνηθα ολοχιονισμένη. Και πραγματικά είναι ένα εξαιρετικό θέαμα. Εδώ τώρα είμαι σε ποιο σημείο. Μόλις βγήκα από την έξοδο, τέλος πάντων του Περιστερίου, νομίζω έχει τρεις το Περιστερί εξόδους, την πάνω-πάνω, την πρώτη-πρώτη όπως κατεβαίνουμε, καταλάβατε. Και το θέαμα στην Πάρνηθα είναι, τι να σας πω, εξαιρετικό, εκπληκτικό. Τι ωραία, τι ωραία. Μακάρι να καταφέρουμε φέτος, όχι τώρα με στις γιορτές, αλλά και αργότερα, άμα θα ρίξει κι άλλο χιονάκι, να μπορέσουμε να πάρουμε έτσι τον Αλέξανδρο να πάμε κάπου να δει το χιόνι και φέτος. Θέλω πολύ και φέτος να δω πώς αντιδράσει. Οκ, η τουρτά του Αλέξανδρου, όχι ότι περίμενα ότι δεν θα είναι όμορφη, γιατί ό,τι και αν έχουμε πάρει από τα ζαχαροπλαστεία στα μάτια είναι υπέροχα. Και χαίρομαι πολύ γιατί πετύχανε και το χρώμα, γιατί έδωσα πιο πολύ έμφαση στο χρώμα. Ήθελα αυτό το μπλε, το πολύ πολύ σκούρο. Και κοιτάξτε, φαίνονται κάτω λες και είναι γεμάτος ο ουρανός με αστέρια, παιδιά, είναι υπέροχοι, δείτε εδώ. Και τους πλανήτες, είναι υπέροχοι.
Και ανυπομονώ να έρθει η ώρα που θα σβήσει. Ωραία, χαίρομαι που πήρα τελικά και το χρυσό και το ασημί κερί, γιατί θα έπαιρνα μόνο το χρυσό, αλλά τελικά ταιριάζει το ασημί, το οποίο πού το έχουμε άραγε. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα μπαλόνια που σας είχα δείξει που πήρα από το Shane. Να τα δείτε λίγο πως είναι, πάρα πολύ όμορφα. Ακόμα και αυτά εδώ είναι πολύ ωραία για λιστερά. Κοιτάξτε τι όμορφα. Και είχε όλα αυτά εδώ. Βασικά πήρα 2-3 σετ. Και κάπου υπάρχει και το νούμερο 2. Α, εδώ. Εδώ είναι το νούμερο 2. Θα το κατεβάσουμε και αυτό εδώ. Εντάξει, είναι πάρα πολύ όμορφα και τα μπαλονάκια. Και η τούρτα μας βγήκε ωραία. Και να σας δείξω εδώ το τραπέζι. Εντάξει, όλο το τραπεζομάτιλο αυτό δεν είναι για το στρογγυλό το τραπέζι. Αλλά είπαμε να μην το ανοίξουμε, γιατί εκεί θα φτάσουν τα πράγματα που έχουμε να βάλουμε πάνω. Και ορίστε τα ποτηράκια, οι χαρτοπετσέτες, τα καλαμάκια. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Έβαλα το σκουρό χρώμα μου το μαγιό, το κραγιόν. Όταν εγώ φοράω σκουρό χρώμα μαγιό, κραγιόν, γιορτάζω. Λοιπόν, κάναμε και τα τεστάκια μας όλοι όσοι θα έρθουμε, για να είμαστε έτσι πιο σίγουροι τέλος πάντων, γιατί για αυτά τα τεστ δεν ξέρουμε τι γίνεται. Και πάμε να γιορτάσουμε τα γενέθλια του Αλέξανδρου. Αλέξανδρε και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως και όλοι να λένε να ένα σοφός. Πίσα! Πίσα, έλα! Έλα, πίσα! Εδώ κλασικά στην όμορφη χριστουγεννιάτικη γωνίτσα. Τι έπαθες καλέ? Η ώρα είναι 11.30. Πριν λίγο έφυγαν εκεί οι τελευταίοι και πιάσαμε το σπίτι της, το πλακώσαμε να μαζέψουμε, να σκουπίσουμε, να είναι έτοιμο, να μην έχω αύριο πολλή δουλειά. Και τώρα τα αγόρια ετοιμάζονται να κάνουν ένα μπανάκι, έτσι λίγο να χαλαρώσει και ο Αλέξανδρος. Να είναι έτσι λίγο πιο χαλαρούλης, γιατί έχει πολύ ενέργεια για αυτή την ώρα. Έλα εδώ, θα πεις ευχαριστώ. Ο Αλέξανδρος πέρασε πάρα πολύ ωραία, το ευχαριστήθηκε. Είχε αρχίσει να καταλαβαίνει από την ώρα που φουσκωνόμε τα μπαλόνια ότι κάτι συμβαίνει. Τον κατάλαβα ότι εκεί άρχισε να καταλαβαίνει ότι κάτι συμβαίνει εδώ σήμερα. Και όταν είδε τόσο κόσμο στο σπίτι, γιατί ήμασταν 12 άτομα, νομίζω μαζί με τα μικρά. Δεν έχει ξαναβεί τόσο κόσμο στο σπίτι μας, τώρα 2 χρόνια στη ζωή του, πού να δει. Του άρεσε πάρα πολύ, ξετρελάθηκε, πραγματικά ξετρελάθηκε και το χαρήκαμε κι εμείς, έτσι προσπαθούσε να ανοίξει τα δώρα του. Του φέρε και η αδερφή μου αυτό το σετ με κατσαρολικά και τέτοια και τα βάλε κατευθείαν στην κουζίνα και άρχιζε να παίζει, την αγαπάει την κουζίνα του, του αρέσει πολύ. Και θα σας κλείσω γιατί η ώρα έχει πάει 11.30, πρέπει να ξεκινήσω μοντάζ και αύριο πρέπει να ξυπνήσω και πρωί, γιατί θέλω να πάω στην αδερφή μου να μου φτιάξει τα νύχια, να τα έχω έτοιμα για τα Χριστούγεννα και για την πρωτοχρονιά. Και έκανα ένα σεμινάριο η αδερφή μου με κάτι υπερτέλεια σχέδια, υπερτέλεια, και θέλω να κάνω τον τάρανδο. Έχει μάθει τάρανδο και ο Βασίλη Δωράκη, έτσι διάφορα Χριστούγεννα και θα σας τα δείξω. Και εγώ σκέφτηκα να κάνω έναν τάρανδο και μπαλίτσες χριστουγεννιάτικες. Οπότε, αυτό. Πριν κλείσω θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για τις ευχές σας. Έχει γεμίσει το inbox μου στο Instagram και το βίντεο μου το χθεσινό από κάτω με ευχές γεμάτο σε αγάπη και πραγματικά δεν έχω λόγια να σας πω ευχαριστώ. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι και εσείς να είστε καλά και να έχετε ό,τι υποθείτε. Τι κάνεις, θες φυλακή? Στείλε φυλακή, έλα. Φιλάει την οθόνη μου, ωραία το παιδί. Πήρε με τον μπαμπάκα να κάνετε μπανάκι.
Άντε να κάνετε μπανάκι. Και ειλικρινά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις τέλειες ευχές σας που αφιερώνετε το χρόνο σας να στείλετε έτσι μια ευχή για τον Αλέξανδρο. Και εγώ έχω κάνει μια πολύ μεγάλη ευχή για τον Αλέξανδρο σήμερα που ελπίζω να πιάσει. Και το εύχομαι ολόκαρδα, ολόκαρδα πραγματικά, πιο μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου δεν πάει. Τέλος πάντων, αυτά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά, βασικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μια φορά που ήσασταν μέχρι και το τέλος του βίντεο και θα τα πούμε πάλι αύριο, στην 22η μέρα του vlog μας. Πότε περάσανε οι μέρες, ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν πειράζει, να είμαστε καλά του χρόνου να ξανακάνουμε vlog μας και άλλα, εννοείται βίντεο δεν θα ξανακάνουμε του χρόνου. Καταλάβατε τι εννοώ. Τέλος πάντων, σκέφτομαι ίσως την άλλη εβδομάδα να γυρίσω κάτι παραπάνω από ένα. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε αργότερα. Σας φιλώ.